Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο κανάλι μας Ελεύθερη Πένα. Οι ευρωεκλογές θα μας απασχολήσουν κυρίως κατά τη διάρκεια της σημερινής μας συνέντευξης. Μαζί μου εδώ στην Ελεύθερη Πένα, για μία ακόμη φορά, τον ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, είναι ο καθηγητής ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πρόεδρος του κόμματος Πνοή Δημοκρατίας και υποψήφιος ευρωβουλευτής με το κίνημα Συμμετέχω, κύριος Δημήτρης Κούβελας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Δραγκάτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για το βήμα που πάντα μας προσφέρετε, γιατί δεν είναι όλος ο πλανήτης πολύ δημοκρατικός και πολύ εντάξει για να μας δίνει βήμα. Έχετε δίκιο, το αντιλαμβάνομαι, νομίζω το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος. Βέβαια δεν είναι πολύ δημοκρατικός, αλλά πλασάρει το ότι είναι. Έχει το μανδύα της δημοκρατίας ο πλανήτης, αλλά στην καθημερινότητά μας νομίζω ότι μας επιβεβαιώνει το ότι είναι μάλλον το αντίθετο σε αρκετές των περιπτώσεων, έτσι. Είναι η μαύρη αλήθεια. Θέλω να ξεκινήσουμε, να πάμε κατευθείαν μάλλον στο θέμα των ευρωεκλογών, γιατί μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Καταρχήν να σας ρωτήσω πώς προκύπτει το κίνημα Συμμετέχω, για να το ακούσουν και οι φίλοι της Ελεύθερης Πένας από τα δικά σας χείλη. Ναι. Εμείς ως Πνοή Δημοκρατίας φυσικά θέλαμε να κατέβουμε στις ευρωεκλογές. Είναι μία από τις δράσεις που τα κόμματα κάνουν ώστε να δείχνουν και στον κόσμο ότι υπάρχει μία προοπτική. Στον δρόμο συναντήθηκα με κάποιους άλλους ανθρώπους οι οποίοι ήταν πάρα πολύ αξιόλογοι, δηλαδή με τους περισσότερους είμαστε φίλοι πια, οι οποίοι είχαν ένα χαρακτηριστικό, είχαν έντιμη στάση, δεν ήταν επαγγελματίες πολιτικοί, αλλά έλεγαν τα πράγματα με το όνομά τους. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν ο τέος πρέσβης και νυν επίτιμος πρέσβης ο κύριος Αϊφαντής, ο οποίος μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ακούγοντάς τον στις εκπομπές τον καλούσαν, διότι έλεγε ονόματα και γεγονότα. Ξέρετε, υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων όπως είναι οι καθηγητές πανεπιστημίου, οι διπλωματικοί υπάλληλοι κτλ. Που δεν λέμε, είμαστε λίγο επαγγελματικοί στρογγυλευματοποιητές, δεν είμαστε έτσι πολύ αιχμηροί. Και επειδή εγώ διαφοροποιούμαι από αυτή την κατηγορία, αναγνωρίζω τους ανθρώπους που διαφοροποιούνται. Έτσι λοιπόν, εγώ τον έψαξα τον κύριο Εφαντή, τον βρήκα. Και με τον κύριο Εφαντή και κάποιους άλλους ανθρώπους, τον Κωνστάτο Γρίβα, τον Ρουντ Ρινάλντι, συζητώντας από τελείως διαφορετικές πολιτικές έτσι, οπτικές, καταλήξαμε ότι η χώρα έχει θέματα. Τα προσδιορίσαμε σε ένα γενικό θέμα που θα το λέγαμε υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας, δηλαδή η χώρα δεν καταλαβαίνει από πού έρχεται, άγνοια ιστορίας, δεν καταλαβαίνει ποια είναι, άγνοια πραγματικότητας, καλά σε αυτό βέβαια συντελεί και η παραπληροφόρηση, και άγνοια του που θέλουμε να πάμε. Έχουμε αφαιθεί στο να μας πηγαίνουν όπου νομίζουν κάποιοι ότι είναι καλό. Και εμείς πάμε εκεί από πίσω. Αυτό λοιπόν ήταν μια προσπάθεια η οποία ήταν πιο ακαδημαϊκή, ολοκληρώθηκε ή τέλος πάντων εργάζεται στο επίπεδο της ακαδημαϊκής σφαίρας και ενημέρωσης από το Ρούντι Λινάρδη και το δρόμο της αριστεράς. Κάνανε ένα συνέδριο, ήμασταν ομιλητές κτλ. Προφανώς συμμετέχουμε γιατί θέλουμε η κοινωνία να αρχίσει να αντιλαμβάνεται. Αλλά ταυτοχρόνως αποφασίσαμε ότι πρέπει να κάνουμε έναν φορέα, μια επιτροπή, ας πούμε, κάτι. Δεν το είχαμε προσδιορίσει νομικά, όπου θα πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα που έχουν να κάνουν με την εθνική κυριαρχία. Και δεν το είπαμε ανεξαρτησία ή εδαφική ακεραιότητα, ήταν εθνική κυριαρχία, γιατί πέρα από την εδαφική κυριαρχία που έχουμε, η εθνική κυριαρχία έχει να κάνει με την υποτέλεια την οικονομική, την υποτέλεια της ανάγκης σε τροφή, σε ενέργεια. Δεν είμαστε μια κυρίαρχη χώρα που μπορούμε να αποφασίζουμε για μας, και αυτό βέβαια έχει γίνει λόγω αποφάσεων των προηγουμένων ετών. Και θα πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο να προσδιορίσουμε τα θέματα και βεβαίως να προσπαθήσουμε να βρούμε και λύσεις. Οι λύσεις μπορεί να είναι ακτιβιστικές, να μαζεύεσαι, να διαδηλώνεις κτλ. Αλλά όσο γνωριζόμασταν μεταξύ μας και περνούσε ο καιρός και υπήρχε και ο πολιτικός φορέας της Πνοής Δημοκρατίας που ταυτίζεται ιδεολογικά με αυτό το πνεύμα, είπαμε ότι πρέπει να κατέβουμε στις εκλογές
διαμορφώσαμε την κίνηση, γιατί δεν ήταν όλοι οι άνθρωποι που συνεργαζόμαστε σε αυτή τη διαδικασία πολιτικοποιημένοι και φυσικά δεν ήταν και μέλη της πνοής και δεν επιθυμούσαν ίσως να είναι. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να γίνει αυτός ο φορέας, η πνοή δημοκρατίας να αποτελέσει το πολιτικό όχημα προκειμένου να πάμε σε εκλογές και Μάλιστα. έτσι κατεβαίνουμε στις εκλογές τελικά. Το ψηφοδέλτιο που φτιάξαμε είναι ένα ψηφοδέλτιο που δηλώνει πράγματα που ο μέσος πολίτης δεν μπορεί ίσως να καταλάβει. Αν κάποιο κόμμα πάρει πάνω από 1,5%, 3 κτλ, Να. το 1,5 είναι το κατόφλι, έχει χρηματοδότηση. Η full χρηματοδότηση είναι αν έχει πλήρη συνδυασμό, 42 άτομα. Εμείς σκεφτήκαμε ότι δεν το κάνουμε για τη χρηματοδότηση, όχι ότι όταν μας δίνουν τα χρήματα θα τα αρνηθούμε, αλλά εμείς βασιζόμαστε μόνο στη συμμετοχική διαδικασία των μελών μας και των φίλων μας. Και τα καταφέραμε να μαζέψουμε τα χρήματα που χρειάζονται, που δεν είναι ευκαταφρόνητα. Άρα λοιπόν δεν ήταν το πρόβλημά μας να πάρουμε χρήματα από το κρατικό κορβανά. Και γι' αυτό λόγο κρατήσαμε 30 άτομα στο ψηφοδέλτιο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι πολλοί πηγαίνουν στην Ευρωβουλή γιατί ψάχνουν μια επαγγελματική καταξίωση ή έστω αποκατάσταση. Η μισθή είναι μεγάλη, είναι ξέρω 30 χιλιάρικα το μήνα, πέρα δουλευτής, δεν ξέρω ακριβώς. Εμείς λοιπόν επειδή θέλαμε να δείξουμε ότι εμείς έχουμε δουλειές και ήμασταν και εντάξει με τις δουλειές μας, δηλαδή εγώ για παράδειγμα θα μπορούσα να κερδίζω αυτά τα χρήματα με νόμιμο τρόπο, δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά αποφασίσαμε ότι για να δείξουμε ότι δεν το κάνουμε γι' αυτό, συμφωνήσαμε ότι εάν και εφόσον κάποιος ή κάποιοι εκλεγούν, θα εναλλασσόμαστε στην θητεία. Δηλαδή δεν θα είμαι, αν βγω εγώ ευρωβουλευτής, θα παραιτηθώ μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, θα πάρει δεύτερος κτλ. Αυτό βέβαια δημιουργεί μια δυσλειτουργία στο μυαλό των ανθρώπων, ότι αυτός που αποκτάει εμπειρία, μετά τι χάνει. Δεν είναι έτσι, γιατί εμείς, όλοι οι υποψήφοι και όχι μόνο, όλο το σχήμα, στην ουσία είναι άνθρωποι με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, πολύ καταξιωμένοι στον χώρο τους. Οπότε όλος αυτός ο οργανισμός θα είναι ένας μόνιμος σύμβουλος αυτού που θα είναι η αιχμή του δόρατος και θα είναι στην Ευρωβουλή. Δηλαδή, αν έχουμε ένα πρόβλημα, για παράδειγμα, Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμπλέκεται και η Ελλάδα και του Ισραήλ ή της Παλαιστίνης, είναι μαζί μας η κυρία Λουρμπάκου, πρέσβης επί τιμή, που ήταν πολλά χρόνια στο Ισραήλ και προφανώς θα τα αντιλαμβάνεται εκ των έσω τα προβλήματα, προκειμένου να προτείνει και εφικτές και βιώσιμες λύσεις. Εγώ μπορεί να κάνω κάτι από άγνοια, αλλά η κυρία Λουρμπάκου δεν θα κάνει κάτι από άγνοια. Έχουμε ένα υγειονομικό πρόβλημα. Είμαι εγώ, είναι και ο κύριος Αργυράκης που είναι συνάδελφος γυναικολόγος, που επίσης θα μπορούσαμε να το υιοθετήσουμε. Μπορεί να είναι θέματα υπογεννητικότητας. Τεχνικά ο κύριος Αργυράκης είναι γυναικολόγος, εγώ είμαι υγειονομικός που θα μπορούσα να δω άλλες οπτικές της υγείας, αλλά υπάρχουν κοινωνιολόγοι, οικονομολόγοι που θα μπορούσαν να βλέπουμε το θέμα πάντα σφαιρικά. Έτσι λοιπόν πιστεύουμε υπάρχει ότι μια μεγάλη πραγματικά γκάμα, είμαστε. δηλαδή καλύπτεται. Και συνεργαζόμενων, δηλαδή δεν πάμε εμείς να λέμε βγάλε εμένα να βγω εγώ. Όχι, όχι, εμείς θέλουμε να βγει κάποιος, γιατί ξέρουμε ότι όλοι στην ουσία θα μπορέσουμε να συμμετέχουμε στην διαδικασία της βέλτιστης εκπροσώπησης της χώρας μας στην Ευρωβουλή. Περνάει προς τα έξω ότι οι συγκεκριμένες ευρωεκλογές είναι ιδιαιτέρως σημαντικές και κρίσιμες αναφορικά με την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε και αν συμφωνείτε, γιατί είναι ιδιαιτέρως κρίσιμες αυτές οι ευρωεκλογές. Λοιπόν, το πρώτο και πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι πραγματικά έχει επιχειρηθεί και έχει επιτευχθεί σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό που έγραψε και ο ΣΒΑΜ, το Great Reset μετά τον κορονοϊό. Όλοι νιώθουμε ότι έχει γίνει μια μεγάλη αλλαγή. Και δεν είναι μόνο η στάση των ανθρώπων σε σχέση με την επιδημία. Έχει να κάνει με μια γενική στάση των ανθρώπων με βάση τον τρόμο στον οποίο έχουν ήδη αποφασίσει να συμμετέχουν. Δηλαδή εγώ είμαι εντυπωσιασμένος που βλέπω ανθρώπους να κυκλοφορούν στον δρόμο με μάσκα σήμερα. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος από τον κορονοϊό και κανένας δεν λέει ότι υπάρχει. Έχει μεταπέσει σε μια κοινό κρυολόγημα και δεν υπάρχει λόγος να φοράς μάσκα. Το να φοράει λοιπόν κάποιος μάσκα σημαίνει ότι του έχει μείνει αυτή η αίσθηση του τρόμου ότι κάτι αόρατο μπορεί να του επιτεθεί. Και σταμάτησε να είναι πια ελεύθερος αυτός ο άνθρωπος. Τέλειωσε από εδώ και στο εξής
είναι υπό το πνεύμα του τρόμου. Είναι σαν αυτό που μας έλεγαν οι γονείς μας, το κατοχικό σύνδρομο. Φάε, φάε, φάε. Γιατί στην κατοχή πεινούσαμε. Φάε. Τώρα μάλλον δεν πρέπει να τρώμε τόσο πολύ, γιατί με την παχυσαρκία που έχουμε φτάσει, έχουμε πάει στην άλλη όχθη. Έχει συμβεί ακριβώς αυτό το πράγμα. Και έχει συμβεί βία και πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Είναι τρομακτικό να βλέπεις τόσο φοβισμένους ανθρώπους, οι οποίοι φοβούνται και τελικά φοβούνται ποιον, τον συνάνθρωπό τους. Δηλαδή Ναι. δεν πλησιάζουν τον συνάνθρωπό τους. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, διαρριγνύει τον κοινωνικό ιστό, μας κάνει απάνθρωπους και φυσικά δεν μπορείς να ζητήσεις χείρα βοηθείας από τον διπλανό σου. Δεν πρόκειται να στη δώσει αν δεν φοράει τριπλό γάντι και σκάφανδρο. Είναι πρόβλημα. Ναι, είναι κάτι που καλλιεργήθηκε στα χρόνια του κορονοϊού βεβαίως. Δυστυχώς έχει μείνει και έχει το απόλυτο δίκιο και εγώ βλέπω ο κόσμο και εδώ στη Ρόδο που είναι η βάση μας, αλλά και νομίζω και σε όλη την Ελλάδα να κυκλοφορεί με μάσκες στο πρόσωπο, ενώ είναι μόνοι του στο δρόμο ή και μέσα στο αυτοκίνητο, υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Όπως νομίζω βλέπουμε και κάποια εργαλεία που χρησιμοποίησε η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, lockdown, SMS για να βγεις έξω κτλ. Και τώρα, δηλαδή, παράδειγμα, νομίζω χαρακτηριστικό, ο τελικός του Conference League στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, Ολυμπιακός Φιωρεντίνα, όπου είδαμε ένα τύπου lockdown στην Αθήνα. Απαγορεύτηκαν και οι συναθρήσεις, για παράδειγμα, λόγω του τελικού. Δεν ξέρω αν το είδατε. Εγώ Εγώ το τώρα είμαι στην παραλληλίζω Αθήνα. με τα όσα έγιναν στην εποχή εκείνη. Ναι, ήταν ένα μεγάλο κοινωνικό πείραμα. Πέτυχε δηλαδή για αυτούς. Εμείς αποτύχαμε ως κοινωνία όμως. Και από εδώ και στο εξής ξέρουν ότι έχουν τα κουμπάκια μας και όταν τα πατάνε οι περισσότεροι θα ακολουθήσουν την εντολή. Το μεγάλο θέμα είναι ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Κανένας δεν μπορεί να σκέφτεται σωστά αν δεν είναι ελεύθερος. Και ξεχάσαμε όλες τις βαθιές ελληνικές αξίες. Δηλαδή, για ποιο λόγο δεν θυμόμαστε και δεν τον λέμε πουθενά τον Θούριο του Ρήγα, καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή. Δηλαδή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή, μα δεν είναι σκλαβιά και φυλακή αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι τρομακτικό το ότι ο κόσμος το βλέπει σαν ελευθερία. Και ποια είναι η ελευθερία? Δηλαδή, θα τρελαθούμε τελείως. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι ακόμα και ευχές που δίνουμε θα έπρεπε να είναι αλλιώς. Εγώ είμαι γιατρός θεωρητικά, όλοι την υγεία μας να έχουμε. Πάντα τους διορθώνω τελευταία, όχι την ελευθερία μας να έχουμε. Γιατί η υγεία, που σημαίνει περπατάω σωστά κάνω, αν δεν μπορώ να πάω πουθενά, δεν μου χρειάζονται τα πόδια. Αν δεν μπορώ να ανασάνω ελεύθερα με μια μάσκα, δεν μου χρειάζονται τα πνευμόνια. Αν δεν μπορώ να σκεφτώ ελεύθερα, δεν μου χρειάζεται ούτε το μυαλό. Θα μπορούσα να είμαι ένα πολύ καλό εκπαιδευμένο χταπόδι. Δεν χρειάζομαι εγκέφαλο. Άρα λοιπόν στην ουσία, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η υπέρτατη αξία, το υπέρτατο αγαθό στη ζωή μας δεν είναι η ζωή. Είναι η ελευθερία. Δεν αξίζει τον κόπο να είσαι υγιής εάν σε έχουν μέσα σε ένα φέρετρο, σε ταΐζουν με σωληνάκια, ανασένεις με σωληνάκια, αλλά είσαι θαμμένος 2 μέτρα κατά τη γη. Δεν κινδυνεύεις από τίποτα. Δεν κινδυνεύεις από φωτιά, δεν κινδυνεύεις από σεισμούς, δεν κινδυνεύεις από τίποτα. Αλλά είσαι ήδη πεθαμένος. Εκεί είναι αυτό που δεν καταλαβαίνει ο μέσος άνθρωπος. Και αυτό είναι και ο λόγος που πρέπει να συμμετέχεις στη ζωή, να συμμετέχεις στα δρόμενα της κοινωνίας, γιατί, κύριε Δραγάτη, το συμμετέχω, τώρα που το έφερε έτσι η κουβέντα, σημαίνει ότι μια κοινωνία δεν είναι δημοκρατική από τη δημοκρατική κυβέρνηση. Συνεχίζω να λέμε η Χούντα, ο Μητσοτάκης, ο έτσι. Δεν φταίνουν αυτοί. Μπορούσαν και τα κάναν. Σε μια κοινωνία που ο πολίτης συμμετέχει και αποφασίζει, έχει δεν μερίδιο μπορεί ευθύνη. κανένας να κάνει κομμάτι. Εμείς έχουμε χωρίσει το δικαίωμά μας σε κάποιους ανθρώπους. Είναι λέει, μια οικογένεια 200 χρόνια βουλευτές. Κοροϊδεύεται. Στην αρχαία Αθήνα, στους νόμους του Σόλωνα και του Λυκουργού και όλων αυτών των νομοθετών, απαγορευόταν τα παιδιά ενός κυβερνητικού να διεκδικήσουν δημόσιο αξίωμα. Και αν θυμάμαι καλά, δεν είμαι σίγουρος, δεν θα ήθελα να πω ανακρίβεια, 4 γενιές απαγορευόταν. Μα λέει, είναι εξαιρετικός. Λυπάμαι, το απαγορεύει ο νόμος. Έχει και άλλα εξαιρετικά παιδιά. Δεν βγάζουν μόνο οι οικογένειες Μητσοτάκη, Παπανδρέου, Καραμαλή, εξαιρετικά παιδιά. Για την ακρίβεια, πολλά από αυτά τα παιδιά, όχι μόνο δεν είναι εξαιρετικά, και το είδαμε στο έγκλημα του τρένου με τον κύριο Καραμαλή. Σαν να μην ήταν αυτός υπουργός. Σαν να περνούσε κάπου δίπλα τρώγοντας σουβλάκια. Τελείως απαράδεκτη κατάσταση. Έχετε δίκιο.
και νομίζω ότι και ο κόσμος που μας παρακολουθεί θα συμφωνήσει επ' αυτού, είναι ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός. Ο δρόμος λοιπόν για να αλλάξει μια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί ιδιαίτερα από τον κορονοϊό και μετά, αλλά σαφώς μεθοδεύτηκε κατά την άποψή μου πριν από τον κορονοϊό, εδώ και πολλά χρόνια, ο μόνος δρόμος είναι, ή ένας από τους δρόμους είναι οι ευρωεκλογές λοιπόν, για να ανατραπεί αυτό που πάει να δημιουργηθεί και που το ζούμε στην καθημερινότητά μας. Κοιτάξτε, αυτό που μπορεί να ανατρέψει είναι η συμμετοχή. Θα μπορούμε να συζητήσουμε, αν θέλετε, για το τι σημαίνει συμμετοχή. Οι ευρωεκλογέ είναι ένα σκαλάκι. Εάν τι κερδίσουμε, ανεβαίνουμε ένα επίπεδο. Γιατί? Γιατί πρώτον, αυτή τη στιγμή, όπως όλοι γνωρίζουμε στην Ευρωβουλή, πέρα από κάτι νταλαβέρια, κάτι μεταφορές χρημάτων και κάτι τέτοια, μιλάμε για ένα delivery. Τι κάνουμε delivery? Εξυπηρετήσεις. Εξυπηρετούμε το Κατάρ για να πάνε να παίξουν μπαλίτσα στο Κατάρ. Εξυπηρετούμε τον κύριο Μπουρλά με SMS, σαν να είναι το γκομενάκι της διπλανής πόρτας, για μερικά δισεκατομμύρια και αποφασίζουμε για τα εμβόλια. Βγαίνει ο δικός μας επίτροπος και λέει: αποφασίσαμε να προβάλλουμε τα εμβόλια και όχι τα μονοκλονικά αντισώματα. Εμείς. Ποιοι είμαστε ή εμείς που το αποφασίσαμε? Δηλαδή, ο κύριος Σχοινάς έχει κάποια ιδιαίτερη επιστημονική κατάρτιση περί φαρμάκων, εμβολίων, επιδημιών και έχει άποψη? Δηλαδή, από ό,τι θυμάμαι στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν υπάρχουν ειδικοί σε αυτά τα πράγματα. Είναι πολιτικές αποφάσεις. Με ποιο δικαίωμα λοιπόν πήρε μια ιατρική απόφαση για τα παιδιά μου? Με κανένα δικαίωμα δεν την πήρε. Θα έπρεπε εγώ να έχω αντίληψη του τι γίνεται και να μπω μπροστά και να πω: παιδιά, μέχρι εδώ έτσι, συγκεντρωθείτε. Αυτό δεν το δέχεται η κοινωνία. Δεν το δέχεται η κοινωνία. Αν όλοι ήμασταν αραγεί, δεν μπορούσαν να κάνουν τέτοια πράγματα. Να σα θυμίσω ότι οι Γερμανοί προσπάθησαν να κάνουν επιστράτευση στην Ελλάδα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και δεν πήγε κανένα. Εκεί μπορέσαμε, και τώρα που κινδυνεύουν τα παιδιά μα, δεν μπορούμε. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και θα πρέπει μπορούμε, λίγο αλλά να. Δεν το κάνουμε προφανώς, έτσι. Γιατί η κοινωνία, η ελληνική, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε ότι δεν αντέδρασε έτσι όπως Καθόλου. θα έπρεπε. Δεν αντέδρασε Καθόλου. καθόλου, λέτε. Σαν να μην κατάλαβαν. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που υπήρχαν εξαιρέσεις, οι οποίοι λιδωρήθηκαν, είστε κι εσείς μέσα σε αυτές τις εξαιρέσεις, αλλά συνολικά η κοινωνία. Διώχθηκαν. Ναι, διώχθηκαν και τα λοιπά. Και η κοινωνία, ο απλός ο κόσμος όμως δεν αντέδρασε έτσι όπως έπρεπε. Γιατί είναι βολεμένος ο κόσμος ή κάποιο κομμάτι του κόσμου, όχι όλος ο κόσμος. Ξέρετε, είναι διατεθειμένοι να πιστέψουν οτιδήποτε τους χαρίζει καλύτερη και αναπαυτικότερη ζωή σε έναν ακριβό καναπέ. Από τη στιγμή που τους δίνουν τον καναπέ και τους λένε καθίστε, αράξτε και μην σου λέει ασχολείστε καλά εμείς. είμαστε εδώ εμείς. Μια χαρά είμαστε. Βγάζει άλλο το φίδι από την τρύπα, ας πούμε. Δεν Ναι. είναι έτσι. Δηλαδή, ξέρετε, για να σε γλιτώσει κάποιος, τι πιστεύεις, ότι είναι ο Σούπερμαν? Λοιπόν, όταν θα δουν κάποιον να φοράει το βρακί του πάνω από το παντελόνι και μπέρτα, τότε μπορεί να ελπίζουν. Όσο δεν βλέπουν κανένα με το βρακί πάνω από το παντελόνι, Σούπερμαν δεν εμφανίζεται. Τελείωσε αυτό. Δηλαδή πρέπει να είσαι ανόητος για να πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιος που θα σε σώσει. Μόνοι μας πρέπει να καταλάβουμε να σώσουμε τον εαυτό μας. Και σε αυτό είναι που σας λέω η συμμετοχή, ξέρετε, έχουν καλλιεργήσει πολλά επίπεδα. Εγώ τα κατάλαβα μεγάλος. Δυστυχώς δεν τα καταλάβει νωρίτερα και ίσως πολλοί δεν τα έχουν καταλάβει ακόμα. Υπάρχει μια αρνητική στάση προς τα κόμματα. Να μην είμαστε κόμμα. Να είμαστε μία αυτή, να μην ενταχθούμε, να πάμε σε ευρωεκλογές, αλλά να μην είμαστε κόμμα. Και ακόμα και σε άτομα τα οποία είναι ενεργοί πολίτες, έτσι, πολύ ενεργοί. Και στην αρχή λέω, καλά ρε παιδιά, τι σας πειράζει? Δηλαδή, μα λέει, δεν βλέπεις ότι όλος ο κόσμος μισεί την κομματοκρατία και κομματοκρατία? Και τότε συνειδητοποίησα ότι ο κόσμος έχει μάθει να μισεί το μόνο εργαλείο που μπορεί να τον εντάξει. Γιατί ο καθένας δεν μπορεί να ενταχθεί μόνος του. Μόνος του, ο ανένταχτος ενταγμένος δεν υπάρχει. Τα κόμματα λοιπόν έχουν, πέρα από τη λειτουργία να διεμβολήσουν και να καταλάβουν την εξουσία, έχουν να δημιουργήσουν δομές στις οποίες ο καθένας από εμάς έχει λόγο. Δηλαδή μπορεί να επηρεάσει την κατάσταση. Εκπαιδεύεται να συμμετέχει. Συμμετέχω μέσα από έναν φορέα που εκφράζει τις ίδιες απόψεις και τα ίδια συμφέροντα με μένα. Δεν θα πάω σε έναν φορέα που εκφράζει άλλα συμφέροντα, πράγματα που δεν μου αρέσουν. Έτσι λοιπόν, κάνοντας αυτές τις ομαδοποιήσεις, αποκτάς δύναμη και μπορείς μέσα σε μια κοινωνική αντιπαράθεση
διαλεκτική, να πείσεις και να περάσεις τις θέσεις σου. Πώς θα περάσουν οι θέσεις σου, άμα είσαι ο τρελός του βουνού και φωνάζεις μόνο σου πάνω στα βουνά? Δεν γίνεται. Πρέπει να ενταχθείς. Και επίσης κανένας άλλος δεν θα το κάνει για σένα. Ο κόσμος όμως έχει μάθει ότι κόμμα είναι κάτι το οποίο έχει μια χαλαρή δομή. Πας εκεί στον κομματάρχη. Ο κομματάρχης δεν είναι κόμμα. Ο κομματάρχης είναι τα λαβριτζής. Του κάνεις ένα, αυτό ξέρω εγώ, κάτι, ένα μπαξίσι, σου κάνει ένα ρουσφέτι. Το δεν κόμμα. Αυτό είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία itself. Είναι ό,τι ακριβώς κάνανε οι κοντζαμπάστες. Και αυτό συντηρεί τον νέο κοντζαμπασισμό που τυραννάει τη χώρα. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Το κόμμα είναι συμμετοχή. Δεν είναι πάω για να ακούσω τι λέει ο αρχηγός σαν το πρόβατο. Πάω για να διαμορφώσω την άποψη αυτού που τώρα έχω επιλέξει ως αρχηγό. Και τον αρχηγό δεν τον επιλέγω επειδή είναι ομορφούλης, επειδή ξέρω οτιδήποτε. Όχι, όχι, όχι. Τον επιλέγω με κριτήρια. Για να πάω σε έναν γιατρό, πρέπει να ξέρω ότι είναι καλός γιατρός. Δεν πάω στον πιο ομορφούλη, χαζός είμαι, με πεθάνει. Όταν μπαίνω σε ένα αεροπλάνο, θέλω αυτός που θα οδηγεί να είναι πιλότος. Δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι κοντός, ψηλός, γεματούτσικος. Δεν είναι αυτά τα κριτήρια. Άρα λοιπόν, όταν αποφασίζουμε να βάλουμε κάποιον μπροστά, εμείς τον βάζουμε, δεν μπαίνει μόνος του, σημαίνει ότι δεχόμαστε ότι αυτός ο άνθρωπος κατά τεκμήριο έχει την δυνατότητα πρώτον της λεκτικής πειθούς, μπορεί να μιλήσει και να πείσει τους άλλους με τα επιχειρήματα, μπορεί επίσης να έχει managerial ρόλο, δηλαδή να βάζει τους καταλληλότερους στην κατάλληλη θέση, ώστε να πάμε μπροστά. Μα λέει, θέλει άλλος εγώ να πάω μπροστά. Φιλαράκι, να πας, αλλά εσύ δεν έχεις τη δυνατότητα να κάνεις αυτές τις δουλειές. Αν λοιπόν εγώ θέλω να πω στο κόμμα, έχουμε έναν γιατρό, θα βάλω γιατρό, δεν βάλω έναν δίτη. Μα ο δίτης είναι ο ηρωικός, είναι ωραίος. Ναι, θα το βάλω για δίτη. Δεν έχει σημασία τι θέλει, είναι σημασία τι πρέπει να γίνει για το καλό των πολλών. Και όποιανού δεν του αρέσει, λυπάμαι, δεν έχει θέση σε αυτή τη συλλογικότητα. Τελείωσε. Έτσι είναι η λογική. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια μας αλλάξαν τις έννοιες και μας κάνουν να στρεβόμαστε στραβά και εκείνο να σκεφτόμαστε εναντίον των δικών μας συμφερόντων. Και αυτό έγινε σταδιακά εδώ και πολλά χρόνια. Δεν έγινε από την μία στιγμή. Καλλιεργήθηκε βέβαια με έξυπνο τρόπο. Ήπουλα. Και ύπουλο τρόπο, σωστά. Το έξυπνο σε εισαγωγικά, ύπουλο είναι η καλύτερη λέξη. Σωστά τη λέτε, νομίζω ότι συμφωνούμε. Πείτε μου κάτι, κύριε καθηγητά, με το χέρι στην καρδιά. Πιστεύετε ότι ο κόσμος έχει αφυπνιστεί περισσότερο εν ώψη αυτών των εκλογών, εν ώψη αυτής της κάλπης, σε σχέση με τις πρόσφατες εκλογές που έγιναν στην πατρίδα μας? Είστε αισιόδοξος ότι κάτι διαφορετικό θα βγει? Τι να σας πω, ξέρετε, όταν τρέχεις δεν μπορείς να κοιτάς τα τοπία γύρω σου, οπότε δεν έχεις καλή εικόνα. Αυτό που βλέπω εγώ είναι, εντυπωσιάστηκα, πήγα με κάποιους άλλους έτσι υποψηφίους σε κάποιες εκπομπές και ειλικρινά είμαι εντυπωσιασμένος αρνητικά από το επίπεδο των ανθρώπων που κατεβαίνουν εκεί. Ειλικρινά, σε μια πρόσφατη τέλος πάντων συνάντηση ήμουνα με κάποιο πρόσωπο το οποίο η καριέρα του είναι η εμφάνισή του. Όταν δεν θέλω να πω ονόματα και τα λοιπά, αλλά τέλος πάντων κάνει καριέρα γιατί έχει ωραία φάτσα, γιατί έχει ωραίο κορμί, γιατί μπορεί να φοράει πακιό, ξέρω και τα λοιπά. Και θέλει αυτό το άτομο ή επελέγει από ένα σχήμα να κατέβει ευρωβουλευτής. Που σημαίνει θα πάει σε έναν χώρο που η εμφάνιση έχει μηδενική σημασία, μηδενική, μηδενική. Τι μετράει? Η επιστημονική κατάρτιση. Και ξέρετε, είναι και εδώ διάφορα προβλήματα. Τι σημαίνει κατάρτιση επιστημονική και γιατί το θεωρώ σημαντικό? Είναι το επιστήμη, δεν είναι το αληθές. Επιστήμη είναι ένα εργαλείο προσέγγισης αλήθειας. Πρέπει λοιπόν κάποιος να ξέρει να το χρησιμοποιεί. Ο κάθε επιστήμονας δεν είναι και επιστήμονας. Δηλαδή, το να είσαι γιατρός δεν σημαίνει ότι είσαι και επιστήμονας καλός. Κάνεις μια δουλειά με επιστημονικό τρόπο, αλλά η επιστήμη, η έρευνα και είναι διαφορετικό πράγμα. Είναι μια φιλοσοφική, ένα φιλοσοφικό μείγμα του εμπειρισμού με τον ορθολογισμό. Πολλοί άνθρωποι εμπιστεύονται τις αισθήσεις τους και πιστεύουν ότι το ύλη που βλέπουν δίπλα τους, η ενέργεια που αντιλαμβάνονται είναι η πραγματική πραγματικότητα. Η επιστήμη όμως τι σημαίνει? Βλέπω ένα γάιδαρο να πετάει. Αν τον δω, πετάει. Αφού τον είδα, δεν πετάει. Τον είδα. Είμαι βέβαιος ότι η εμπειρία μου είναι αληθής. Θα πρέπει λοιπόν, ακόμα και αν δω το γάιδαρο να πετάει, να κάτσω να σκεφτώ. Έχει φτερά. Τα φτερά είναι αναγκαστικό εργαλείο πτήσης. Δεν έχει φτερά, μάλιστα. Τι άλλο πετάει χωρίς φτερά? Η πύραυλη. Έχει πυράβλους? Όχι, δεν έχει.
Το δεύτερο λογικό έχει καταρριφθεί. Τι άλλο πετάει? Το ελαφρύτερο από τον αέρα, το αερόστατο. Είναι αερόστατο? Όχι. Εάν δεν έχει αυτά τα τρία, δεν πετάει. Ή έχω πάρει ναρκωτικά, ή είμαι τρελός. Είναι πιο πιθανό να είμαι εγώ τρελός παρά να πετάει ο γάιδαρος. Ναι. Με καταλαβαίνετε. Έρευνα εννοείται, αναζήτηση, αυτό είναι η επιστήμη, έτσι. Είναι ο τρόπος να συζητάμε, να βάζουμε τα πράγματα μεταξύ τους. Ο εμπειρισμός και ο ορθολογισμός πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν σκέφτονται έτσι. Έχουν παραμερίσει τον ορθολογισμό και θεωρούν αληθές αυτό που βλέπουν. Δηλαδή, πετυχημένος είναι αυτός που βγάζει πολλά λεφτά. Ωραία, okay, είναι ένα συστατικό επιτυχίας. Αλλά τι σε κάνει να πιστεύεις ότι είναι και ευτυχισμένος? Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι αυτός κοιμάται ήσυχος άμα τον κυνηγάνε πέντε άλλοι γκάγκστερ να του φάνε τη μέση? Καταλάβεις, δηλαδή μην το βλέπουμε μονόδρομο. Ναι. Ευτύχη είναι αυτός που δεν θέλει παραπάνω. Όχι αυτός που έχει πολλά. Γιατί μπορεί να έχει πολλά και να μην ξοδεύει τίποτα. Να ζει πιο φτωχός από τον φτωχό. Είναι Ναι, πολλά γίνεται και αυτό πράγματα. Βέβαια. Φυσικά γίνεται, δηλαδή από το μυαλό μου θα τα έβγαζα. Άρα λοιπόν, όταν πάω στην Ευρωβουλή, δεν βασίζομαι στην φάτσα μου, βασίζομαι στα εργαλεία που έχω σπουδάσει, που έχω εκπαιδευτεί και επίσης πρέπει να καταλαβαίνω τους άλλους. Δεν πρέπει να ξέρεις κανένα δύο για πλάκα ξένες γλώσσες. Δεν θα πρέπει να μπορείς Βέβαια. σε ένα καφέ. Πηγαίνει, μιλούσα με έναν άλλον παλιό πολιτικό και μου λέει, του λέω, ρε, δεν ξέρεις καμία, είναι τώρα υποψήφιος και αυτό. Δεν ξέρεις, του λέω, καμία ξένη γλώσσα. Και μου λέει, έχει μεταφραστές. Λοιπόν, μάλιστα, έχει μεταφραστές. Σας πω ένα πολύ μικρό παράδειγμα και μόνο χαζός δεν μπορεί να το καταλάβει. Βέβαια, αυτός μπορεί να είναι πιο χαζός και δεν το καταλάβαινε. Ή συμφεροντολόγος. Πηγαίνουμε να πιούμε καφέ και καθόμαστε εγώ με το φίλο μου τον Δημήτρη σε ένα τραπέζι και στο διπλανό τραπέζι κάθονται Ιταλοί, παραδίπλα κάθονται Γερμανοί και παραδίπλα Γάλλοι και συζητάνε. Έχει μικρή σημασία εγώ να ακούσω τι λένε, γιατί μπορεί να συζητάνε για το τι θα ψηφίσουν μετά και για ποιο λόγο. Έχει τεράστια σημασία σε αυτά τα πηγαδάκια να μπορείς να καταλαβαίνεις τι λένε οι άλλοι. Όχι να κάνεις τον έξυπνο, μόνο να ακούς. Και επίσης, όταν ξέρεις τη γλώσσα και σου λένε κάτι, το καταλαβαίνεις. Περιμένοντας το μεταφραστή να το μεταφράσει, έχεις διπλό χρόνο να σκεφτείς. Άρα η κρίση σου έχει διπλή και τριπλή κρισάρα για να. Άρα λοιπόν, το να έχεις μια γλωσσομάθεια και μια ευρυμάθεια και μια κατάρτιση σου δίνει τεράστιο πλεονέκτημα για σένα, όχι για τη χώρα. Είναι σαν να μου πεις, εγώ θα πάω πούμε, σε γιατρό, ο οποίος είναι αρσιβαρίστας. Άμα πας αρσιβαρίστα, η πιθανότητα να γίνεις καλά είναι μηδέν. Δηλαδή δεν στέλνεις αρσιβαρίστα στην Ευρωβουλή, δεν στέλνεις ποδοσφαιριστή στην Βουλή, δεν στέλνεις τίποτα. Τώρα, να είναι αρσιβαρίστας και ταυτόχρονα να έχει και 27 πτυχία κτλ. Οκ. Okay. Αλλά ο επαγγελματίας, αποκλειστικός αρσιβαρίστας, πραγματικά, χωρίς να θέλω να προσβάλλω ειλικρινά κανένα, δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Δεν κάνει ούτε για αποδίπλα. Δηλαδή, άμα εκτός και αν θέλουμε να κάνουμε μετακόμιση στη Βουλή, οκ, okay, το καταλαβαίνω, αλλά αν δεν θέλουμε να τη μετακομίσουμε, δεν έχει κάποιο ειδικό ρόλο. Είναι, βαδίζει σε εντελώς λάθος δρόμο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Σύμφωνα με αυτά που περιγράφετε, προφανώς έχετε κάνει τη δική σας έρευνα, τα έχετε βάλει κάτω και έχετε βγάλει κάποιο συμπέρασμα, έτσι. Πολύ αγαπητέ κύριε Δραγάτη, έχουμε πολλούς αρσιβαρίστες, συγγνώμη που σας διακόπτω, τύπου αρσιβαρίστες στην Ευρωβουλή, καλλιτέχνες, τραγουδιστές, ποδοσφαιριστές κτλ. Η Ελλάδα το κάνει αυτό, δεν το κάνουν οι άλλοι. Για την Ελλάδα λέω. Μα για την Ελλάδα λέω. Ναι, λοιπόν, ακούστε, εμείς απλώς δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε τα συμφέροντά μας με αυτούς που πάνε και είναι προφανές. Το κύριο όμως είναι ότι όλη η Ευρώπη δεν πάει καλά και δεν πάει καλά γιατί το κοινοβούλιο έχει εκχωρήσει πολλές από τις δυνατότητες, γιατί το κοινοβούλιο δηλώνει ότι είναι ένα δημοκρατικό σώμα. Εκλέγεται, κάνει, ράνει, δείχνει. Σε αυτό που λένε στην Κομισιόν, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κομισιόν αποτελείται από τους κομισάριους. Οι κομισάριοι είναι ό,τι ακριβώς ήταν η Σοβιετική Ένωση. Είναι άνθρωποι τοποθετημένοι, χωρίς καμιά εκλογική διαδικασία, δεν τους διαλέγουμε εμείς. Δεν προκυρήσουν τη θέση τους. Δηλαδή δεν είπαν ποτέ προκυρήσουμε τη θέση του υποψηφίου στην Ελλάδα. Ποιος θεωρεί ότι έχει τα προσόντα που περιγράφουν τα προσόντα, έτσι. Θα πρέπει να λέει. Πρέπει να ξέρει τρεις γλώσσες. Πρέπει να έχει πτυχίο τέτοιο. Πρέπει να έχει πτυχίο αλλιώτικο. Πρέπει να έχει διδακτορικό εκεί. Να πάει ο καλύτερος, ρε παιδί μου. Με προσόντα συγκεκριμένα. Τώρα πάει όποιος να είναι. Δηλαδή σε κάποια φάση και πάει ο κύριος Αβραμόπουλος. Οκ, okay, ήταν θα πει διπλωμάτης, ήξερε τις γλώσσες του, ήταν και ωραίος κτλ. Ήταν διπλωμάτης. Σε κάποια άλλη φάση είχε πάει ο κύριος, πώς τον λέγαμε, το Μούση, ένας παλιός υπουργός του Πασό. Μετά είχε πάει ένας, τώρα είναι ο κύριος Σχοινάς. Τι είναι ο κύριος Σχοινάς?
ξέρω εγώ, πρώην δημόσιο υπάλληλο, ήταν υπάλληλο εκεί στην Κομισιόν. Δηλαδή, ξέρετε τι γίνεται. Ένα πολιτή σε ένα κατάστημα δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να γίνει επιχειρηματία. Θέλει και άλλα προσόντα. Το να είσαι υπάλληλο δεν σημαίνει ότι είσαι και καλό διοικητή. Το να είσαι μούτσο σε ένα καράβι δεν είναι εύκολο να γίνει καπετάνιο. Το να είσαι νοσηλεύτρια δεν σημαίνει ότι μπορεί να γίνει καρδιοχειρουργό. Είναι χάσμα σε αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το δούμε. Και επίσης, ο τρόπος που τοποθετούνται αυτοί οι κομισάροι και διοικούν είναι σκοτεινός, που σημαίνει ότι δεν είναι καθόλου δημοκρατικός, που σημαίνει ότι παίρνουν αποφάσεις πολύ επικίνδυνες για τους λαούς της Ευρώπης. Αυτό πρέπει να αλλάξει και πρέπει να γίνει μια φωνή και πρέπει να γίνουν νέες συμμαχίες που να το διεκδικήσουν. Εάν δεν προσπαθήσει κανένας, δεν θα γίνει τίποτα. Υπάρχει μια φωνή αντίδρασης Ουγγαρίας, Λετωνίας αυτή τη στιγμή που πάει κόντρα στην πεπατημένη, επιτρέψτε μου να πω. Βλέπετε ότι υπάρχει κάποιο μέλλον σε αυτό? Ναι, φυσικά υπάρχει. Το να βλέπεις ανθρώπους που δεν κοιμούνται ολόρθιοι σημαίνει ότι υπάρχει κάτι. Αν αρχίσουν να φωνάζουν και αφυπνιστούν και γύρω-γύρω, even better. Λοιπόν, εγώ παρατήρησα αυτή τη διαφοροποίηση όπως πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Θυμάστε τον Ρουμάνο ευρωβουλευτή που σήκωσε κεφάλι μόνος του. Βέβαια, βέβαια. Εννοείται. Μόνος του. Υπάρχουν ακόμα βίντεο στο YouTube, μπορεί κάποιος να ψάξει να βρει πολλά. Πέτυχε πράγματα. Πέτυχε. Βρέθηκε να ελέγχεται η κυρία Φοντερ Λάιεν. Βρέθηκε. Πήγανε μαζί του και της κάτι. Επιτρέπεται όμως να πάρει μέρος στις εκλογές και από ό,τι είδα παγώνει η όλη διαδικασία έρευνας μέχρι τις ευρωεκλογές. Μέχρι το Δεκέμβριο νομίζω, αν... Γιατί ο Ρουμάνος και η Ιρλανδέζα ήταν δύο. Φαντάζεστε να εμφανιστούν και δύο Έλληνες και ένας Ιταλός και ένας Πορτογάλος. Αντιλαμβάνομαι πλήρως τι θέλετε να πείτε. Τελειώνει το πανηγύρι. Εμφανίζεται ένα νέος χώρος στην Ευρωβουλή. Δεν είναι πια η συντηρητική, η φιλελεύθερη, η φιλελεύθερη συντηρητική και οι γέροι, ξέρω εγώ, αρνησικηρούντες. Είναι ένας νέος φορέας, ο οποίος ουσιαστικά τι θα πει? Όχι, δημοκρατία στις ευρωπαϊκές διαδικασίες. Δεν το δέχομαι. Και τα στυλώνει με βέτο. Και δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα. Ή το ανταλλάσσεις. Λες, βεβαίως, θέλετε πράσινη ενέργεια, πράσινη ανάπτυξη, αλλά εγώ θέλω και αυτό, να διερευνούν τα εμβόλια. Αλλιώς παγώνει η διαδικασία με τα πράσινα άλογα. Αυτό λοιπόν πρέπει να πάνε άνθρωποι που να καταλαβαίνουν τι λένε, να μπορούν να τα πούν και κυρίως να μην φοβούνται. Αυτοί λοιπόν που σήκωσαν κεφάλι στο απόλυτο αφήγημα της πανδημίας, πιστεύω ότι, εγώ έτσι, ότι είναι οι καταλληλότεροι για να το κάνουν. Ο Ούγγρος είναι ένας άνθρωπος που είναι ηρωικός, δεν είναι τυχαίος. Δεν φοβήθηκε. Δεν φοβήθηκε η Ιρλανδέζα. Δεν φοβήθηκαν. Άρα λοιπόν γιατί να μην πάω με αυτόν που δεν φοβάται και που σίγουρα είχε χασούρα. Λεφτά θα βγάζει από πού? Το έκανε μόνο για τους ανθρώπους. Δηλαδή η στάση των ανθρώπων καταλαβαίνει αν είναι ειλικρινής είναι ψιλολαμόγια. Δεν ήταν λαμόγια οι άνθρωποι. Αυτοί πρέπει να ξαναβγούν. Αν το σύστημα βέβαια στη χώρα τους επιτρέψει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά πάλι είναι θέμα των λαών και το πόσο βλέπουν και αντιλαμβάνονται τα πράγματα. Πριν από λίγο με τη λέξη πράσινα άλογα, νομίζω καταλάβαμε όλοι τη γνώμη σας για το θέμα το που λέγεται κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή κτλ. Φαντάζομαι δεν χρειάζεται να επεκταθούμε γιατί θα χρειαστούμε πολλή ώρα να το αναλύσουμε. Όχι, 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 επειδή δεν μπορούμε να είμαστε αφοριστικοί, θα σας πω το εξής. Ναι. Όχι, κλιματική... δεν είμαι αφοριστικός, αλλά αντιλαμβάνομαι. Εγώ δεν θέλω να είμαι αφοριστικός. Ναι. Κοιτάξτε, μπορεί η θερμοκρασία να ανεβαίνει, μάλιστα. Αν το δούμε πραγματικά, η θερμοκρασία του πλανήτη ανεβαίνει από τότε που λιώσαν οι πάγοι την περίοδο των παγετώνων. Γιατί γίνανε οι πάγοι? Δεν έχουμε ιδέα. Γιατί λιώσαν οι πάγοι, δεν έχουμε ιδέα. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι τότε αεριζόντουσαν οι γελάδες που δεν υπήρχαν. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα παραμύθι που μας το σφηνώνουν για να προχωρήσουμε στην κατάργηση των καυσίμων. Εγώ είμαι υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με συγκεκριμένα κριτήρια. Πρώτον, δεν τα δίνω στις 7 αδερφές. Τα μοιράζω τα φωτοβολταϊκά ή οτιδήποτε στον κόσμο. Αντί να δώσω μια άδεια για 500 εκατομμύρια μεγαβάτ στην ΔΕΗ, δίνω μικρές άδειες σε 200.000 οικογένειες για να έχουν ένα εισόδημα των 1.000 ευρώ που να κάνουν παιδιά τα παιδιά μας. Δημήτρη μου, να δούμε εγγόνια. Απλά πράγματα είναι. Αν λοιπόν τους βοηθήσεις να στήσουν μια τέτοια δουλειά που θα παράγουν ενέργεια, άλλο πράγμα,
και με χαμηλή τιμή, τότε, γιατί δεν θα είναι λαμόγια, τότε θα έχουμε σταθερή παροχή ενέργειας και χρήματα που θα κινηθούν στην δική μας κοινωνία. Από εκεί και πέρα, πού θα τα βάλουμε. Δεν θα τα χέμισε όλα τα χωράφια να μην ακαλλιεργείται, αλλά άμα γυράτε μια ματιά να ρίξουμε γύρω-γύρω μας, θα δούμε πόσα πραγματικά ξεροβούνια έχει η χώρα. Βάλτε τα εκεί. Αυτό λέει δημόσιο έδαφος. Θα πει δημόσιο. Του λαού δεν είναι το δημόσιο. Γιατί η χώρα το κάνει κάτι, αφού κάτι πέρα σαν ξεροβούνι. Έχουμε πάρα πολλά λατομεία άσχημα. Σκισμένη γη. Βάλτε εκεί πέρα φωτοβολταϊκά. Και μάλιστα όπως θα κάνουν και κάτοπτρο, θα έχουν και ενίσχυση. Δεν είναι καλή ιδέα. Η δε θερμότητα που θα παράγεται θα μένει μέσα στο βουνό. Δεν θα διαχέεται για να επιδεινώνει την κλιματική κρίση. Άρα λοιπόν έχουμε λύσεις. Το θέμα είναι ότι δεν θέλουμε. Θέλουμε να τα δίνουμε στους επιτίδιους, να τα στρώνουν εκεί σε παιδιάδες που είναι εύκολα, δεν χρειάζεται να Αντί στραβαδώνουν τα γύρω. εξυπηρετούμε άλλους σκοπούς. Εντάξει. Μόνον άλλους σκοπούς. Άρα λοιπόν εγώ είμαι υπέρ της φυσικά της δωρεάν ενέργειας από τον ήλιο, χαζός δεν είμαι, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Όπως από την καύση της ύλης μπορεί να δημιουργηθεί ενέργεια, υπάρχει και το ανάποδο, από την ενέργεια να δημιουργηθεί ύλη. Έτσι λοιπόν εγώ μπορώ να δημιουργήσω γεωργία από την ενέργεια. Φαντάζεστε ότι με ενέργεια αφαλατώνεις τη θάλασσα και ποτίζει τη Σαχάρα. Καταλαβαίνετε για πόσο κομμάτια του πλανήτη μπορούμε να δημιουργούμε τροφή για τον κόσμο που να μην χρειάζεται να μεταναστεύει και να έρχεται εδώ να μας ζαλίζει εμάς. Υπάρχουν λύσεις. Οι λύσεις είναι φτηνές, αρκεί κάποιοι επιτίθενται να μην εκμεταλλεύονται την τζάμπα ενέργεια που μας χαρίζει ο ήλιος. Να. Αυτό είναι όλο το παιχνίδι. Βέβαια η συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε τη γεωργία θέλει. Θέλει τους μετανάστες στην Ευρώπη ξεκάθαρα να διοχετευτούν όσο το δυνατόν Όχι. περισσότεροι, έτσι. Όχι. Θέλει τους μετανάστες στην Ελλάδα. Οι άλλοι πληρώνουν για να μένουν εδώ. Και εμείς το δεχόμαστε. Δηλαδή, ξέρετε, δεν έχουμε τουαλέτα στην Ευρώπη. Θέλουμε να ερχόμαστε να αποπατούμε στην Ελλάδα. Ωραία. Θα μας δίνει κάτι παραπάνω και κάτσουμε να μας χέσετε. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν θέλω να το κάνω. Και Να πω τη Βρετανία. υπάρχει ελληνική κυβέρνηση η οποία δεν λέει κάτι, το αποδέχεται. Εντάξει, όλα καλά. Αφού βγάζει ένα 11% αναφόδευση. Τι τους μοιάζει. Αυτοί δεν κάθονται. Αυτοί μόνο τη μίζα παίρνουν. Σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα και πολλές ενστάσεις βέβαια. Δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό, είναι και το θέμα της Ουκρανίας. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που προβληματίζει, έχει επηρεάσει την καθημερινότητα των απλών ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη, έτσι. Και πραγματικά οι συνέπειες είναι απρόβλεπτες από εδώ και πέρα. Ναι, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα. Βλέπουμε ότι η Γαλλία έχει στείλει ένστολους, έχει στείλει Ναι. κανονικό στρατό στην Ουκρανία. Οι πρώτοι νεκροί ήδη βρίσκονται εκεί. Ναι. Εμείς πιστεύουμε ότι προφανέστατα οι συμμαχίες υπάρχουν για κάποιους λόγους, αλλά οι λόγοι που υπάρχουν συμμαχίες, μάλλον ο λόγος που εμείς, το κάθε έθνος δηλαδή, μπαίνει σε μία συμμαχία, γίνεται για να προστατεύσει τα συμφέροντά του. Να. Αν δεν προστατεύω τα συμφέροντά μου, μάλλον δεν έχω λόγο να πάω σε μία συμμαχία. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, Βέβαια. εκτός και Αυτό λέει είσαι χαζός. λογική. Αυτό λέει λογική, αλλά δεν συμβαίνει στην Αυτό πραγματικότητα. θα έπρεπε να λέει και η πολιτική. Να. Εντασσόμαστε λοιπόν σε μία συμμαχία, η οποία τώρα, για να μιλάμε με πραγματικά γεγονότα, είναι το ΝΑΤΟ, το οποίο προφανέστατα πρέπει να συμμετέχουμε, αλλά πρέπει και να μας βοηθάει. Δίνουμε γιατί παίρνουμε. Αν μόνο δίνουμε, μάλλον ανοησία μου φαίνεται. Δείτε τώρα τη Γαλλία. Τι ακριβώς παίρνει από το ΝΑΤΟ η Γαλλία? Στο ΝΑΤΟ η Γαλλία πουλάει όπλα, άρα κερδίζει. Εξαιρετική ιδέα. Μπορεί να πουλάει και άλλα πράγματα και από εκεί κερδίζει. Εμείς τι ακριβώς πουλάμε στο ΝΑΤΟ? Τίποτα. Εμείς δεν πουλάμε τίποτα. Δηλαδή δεν κερδίζουμε απολύτως τίποτα. Από την άλλη, μπαίνουμε σε μια συμμαχία για να αντιμετωπίσουμε τους εχθρούς μας. Ποιοι είναι οι εχθροί μας? Είναι οι Ρώσοι? Δεν νομίζω. Είναι οι Κινέζοι? Μάλλον όχι. Είναι οι Ιαπωνέζοι? Είναι οι εξωγήινοι? Οι εχθροί μας λοιπόν έχουν ονοματεπώνυμο. Άμα δεν τους βλέπουμε, εντάξει, έχουμε θέμα σοβαρό και πρέπει να πάμε σε οφθαλμίατρο.
Αν δεν τους ακούμε, πρέπει να πάμε σε οτορυνολαρυγγολόγο. Αλλά υπάρχουν αντίπαλοι της χώρας μας και είναι καλός ή κακός δίπλα μας. Ο κύριος αντίπαλός μας, ο οποίος μας απειλεί, δεν είναι ένας αντίπαλος, θα παίξουμε σκάκι, μας απειλεί. Γιατί το έχουν πει, το έχουν κάνει. Υπάρχει κάζους μπέλι, λέει. Αν κουνηθείτε, εμείς θα σας επιτεθούμε. Έλα ρε μεγάλε. Μας επιτεθεί, μάλιστα. Πάω κι εγώ λοιπόν στη συμμαχία που ανήκω και λέω: προστατέψτε με αυτός εδώ κακός άνθρωπος. Θέλει να με τσακίσει. Α, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν βρείτε τα μόνοι σας. Τότε είναι μεγάλη, γιατί να είμαι στο ΝΑΤΟ. Έχουμε άλλες απειλές εκτός από την Τουρκία, ή αυτό ήταν να συγκεντρωθούμε να τελειώνουμε. Εδώ βλέπουμε ότι ακόμα και η σε άθλια κατάσταση ευρισκόμενη πρότινος Αλβανία, έρχεται ο Πρωθυπουργός και κάνει τσαμπουκάδες μέσα στη χώρα μας. Αυτός έχει μια επίσημη ελληνική μειονότητα. Εμείς τους ταΐζουμε, έχουμε μετανάστες τους. Και κάτι και λέει ζουν άθλια, ξέρω εγώ, μέχρι τα ονόματα τους αλλάζουν. Σοπαρε μεγάλε. Τότε εγώ δεν μπορώ να προφέρω το όνομα Μπίμπλι Μπρόξ και σε λέω Γιάννη, είναι βίαιη εξελίνηση. Τότε δέχομαι και έρχεσαι δωρεάν στα πανεπιστήμια μου, γιατί σε θεωρώ Έλληνα πολίτη πλέον, έχει ηθαγένεια. Σημαίνει ότι σε έχω αλλαξοπιστήσει γιατί σε βάζω να μιλάς τη γλώσσα μου. Ε, τι να κάνω. Θα βγαίνει ο καθηγητής στην ιατρική, θα κάνει ένα δεκάλεπτο μάθημα ελληνικά, ένα δεκάλεπτο μάθημα αλβανικά, ένα δεκάλεπτο μάθημα, ξέρω εγώ, κογκολέζικα. Δεν μην τρελαθούμε και τελείως. Άρα λοιπόν έρχεται ο Τσαμπουκάς και πουλάει τα βατζιλίκη κανονικά στους Υπό εξ Αλβανίας τις πολιτών. ανοχές των κυβερνώντων, Όχι έτσι. ανοχές, υπό το λιβάνισμα. Ναι, υπό το λιβάνισμα, εντάξει. Γιατί ο Ποιο είναι το τεμενάς που τραγικό έχετε, της υπόθεσης. ο τεμενάς του κυρίου Γεραπετρίτη σημαίνει μια ικανότητα ευελιξίας στην οσφυγική μοίρα, η οποία πιθανώς να είναι μόνιμη. Δεν μπορεί να μην έχει χαρακτήρα, να είναι γενικού τύπου η ευγένεια. Βγαίνουν τα Σκόπια, τα οποία συρθήκαμε σε αυτή την άθλια συμφωνία των Σκοπίων, γιατί και εκεί κάναμε μια εξυπηρέτηση στο ΝΑΤΟ, βρε παιδί μου, ένα delivery κάναμε, δεν ήταν και τίποτα σημαντικό. Και τώρα έρχονται και λένε: μα τι πράγματα είναι αυτά, εμείς θα λεγόμαστε όπως γουστάρουμε και το ένα και το άλλο, και εμείς δεν καταγγέλουμε αυτή την άθλια συνθήκη. Γιατί αν την καταγγείλουμε, δεν θα τους λένε Μακεδονία. Ξαναγυρίζουμε στο επίσημο όνομα Φύρο. Αυτό ήταν το προηγούμενο. Άρα λοιπόν στην ουσία είμαστε μια χώρα η οποία μπαίνει στο γήπεδο και έχουν εξορισμού 5 γκολ από τα αποδυτήρια. Και με το που βγαίνουν βάζουν και 3 αυτόν γκολ έτσι για να βεβαιώσουν την νίκη του αντιπάλου. Αυτό τα πράγματα είναι εμφανή. Όποιος δεν τα καταλαβαίνει, δεν τα καταλαβαίνει. Άρα λοιπόν, εγώ προφανές θα τα αντιλαμβάνομαι, διότι δεν είμαι και τόσο βλάξ ότι είμαστε στο ΝΑΤΟ. Προφανώς δεν είμαστε η χώρα Τσαμπουκάς, αύριο μπαίνουμε, τους πλακώνουμε στα γαστούκια και φύγαμε. Αλλά από την άλλη μεριά είναι θέμα διαπραγμάτευση εάν θα στείλουν τον γιο μου παντάρο στην Ουκρανία. Δηλαδή, θα με τρομοκρατούσε το γεγονός να πάει ο γιος μου κάτω από τις έξυπνες οβίδες των Ρώσων. Ήδη έχουν εκεί καταφέρει να ξεπαστρέψουν 300.000 Ουκρανούς άνδρες. Δεν υπάρχει λόγος να θυσιάσουμε και το αγλάισμα του ελληνικού έθνους χωρίς κανένα όφελος για τη χώρα μας. Αυτό πρέπει να θυμούνται. Κανένα όφελος για τη χώρα μου. Να πάει λοιπόν ο γιος μου να υπηρετήσει την πατρίδα για να μην καταλάβουν οι Τούρκοι τη Ρόδο, γιατί είναι ελληνικό έδαφος. Αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε κανένα λόγο να πάει να σκοτωθεί το παιδάκι οποιοδήποτε για να προστατεύσει τη Μαριούπολη. Εντάξει. Ψυγημένα, μιλημένα. Και θα πρέπει με κάποιο τρόπο αυτό να κοινοποιηθεί, να κοινωνηθεί και να καταλαβαίνει ο μέσος Έλληνας ότι όπως στείλαν οι Γάλλοι, μετά τις εκλογές, να είστε βέβαιος αν έχουμε το ίδιο καθεστώς, να στείλουμε κι εμείς. Και δεν θέλουμε. Αυτό να το σκεφτούν αυτοί που πάνε στις κάλπες. Δεν θέλουμε τα παιδιά μας ούτε στην Ουκρανία ούτε οπουδήποτε εκτός συνόρων. Θα το σκεφτούν, κύριε Κούβελα. Και κοιτάξτε, όποιος δεν σκέφτεται είναι αναγκασμένος να πληρώσει τα λάθη του. Να θυμίσω έναν μύθο, τώρα πλατιάζω και ίσως να μην είναι σωστό, αλλά μπορεί πολλοί κόσμοι να μην τον ξέρει. Είναι ο μύθος της Πανδώρας. Ξέρετε, η Πανδώρα ήταν ένα κατασκεύασμα του Δία, επειδή ήταν και λίγο έτσι ζωηρούλης. Σου λέει, πού να τρέχω τώρα έξω από τον Όλυμπο κάθε φορά, θα φτιάξω ένα κομμενάκι όπως γουστάρω, θα το έχω εδώ, ας πούμε, για πάσα χρήση. Για πάσα Ή, χρήση, ναι. ναι, δεν έπρεπε μόνο η κοπέλα αυτή να είναι όμορφη, γιατί είναι εύκολο. Έπρεπε να είναι και ελκυστική. Και ελκυστικές γυναίκες είναι αυτές που είναι περίεργες, οι οποίες είναι
και λίγο διαθέσιμες και λίγο δεν είναι και πολύ πιστές. Αυτές είναι οι πιο έτσι ελκυστικές. Την έκανε έτσι το κορόιδο Δίας. Ξαμολύθηκε λοιπόν η Πανδώρα, φλέρταρε με όλους τους θεούς και επειδή όλοι θέλαν αυτά που ήθελε και ο Δίας από αυτήν, της δίναν δωράκια. Δώρο ένας, δώρο άλλος, θα ήταν Πανδώρα η μανταμίτσα. Τα μάζεψε, έκανε τον μπαγιόκο. Σε κάποια φάση όμως οι χαζοί θεοί αποφάσισαν ότι πρέπει με αυτόν, με τον καθένα ξεχωριστά να είναι ερωτευμένοι και αρχίσαν να πλακώνονται. Όχι με μένα, πρέπει να. Εγώ με μένα είναι, με σένα είναι. Με... Και κόντυψε να διαλυθεί το μαγαζί. Καταλαβαίνετε, να σου διαλύσει τώρα τη θρησκεία το κομμενάκι. Πάει λοιπόν και ο Δία, κρεάσει κτίριο. Να μην την αρπάξω, να την πετάξω τον όλμα, πάω να τελειώνει. Τη λυπήθηκε όμω και λέει: παιδί, πώς να την ξεφορτωθώ, πώς να την ξεφορτωθώ. Άλλη, θα την δώσω στον άνθρωπο που είναι κοντά μα. Τον προμηθέα. Προμηθέα σημαίνει προμηθεύω. Σκέφτομαι προκαταβολικά. Καταλαβαίνω τι έρχεται. Ξύπνιο που έφερε και το φω στου ανθρώπου, στον πολιτισμό. Του λέει: Προμηθάκο, άκου να δει παλικάρι, μου έχω δει το κουμπενάκι, κοίτα το να με μπάνικο είναι στο Δήμο. Τη βλέπει ο Προμηθέα, παίρνει χαμπάρι, του λέει: Φλαράκι, do not even think about it. Ούτε να το σκεφτεί, δεν την παίρνω. Ρε πάρτε, ρε άσε το, ρε πάρτε, ρε είσαι τρελό, θα βάλω μπελά στο κεφάλι μου. Δεν την παίρνει ο Προμηθέα. Ξύπνιο ο Προμηθέα. Πιο ξύπνιο από του θεού ο Προμηθέα. Ναι, αλλά ο Προμηθέας είχε ένα χαζό αδερφό, τον Επιμηθέα. Αυτό που σκέφτεται μετά. Πάει λοιπόν στον Επιμηθέα, του λέει: Δεν μου λες Επιμηθέα, θα την πάρει. Τη βλέπει, άλλο καλό είναι το κουμπάκι, και το πήρε. Στο σπίτι του Επιμηθέα, στο υπόγειο, είχαν κρύψει οι θεοί ένα δοχείο, λέει, με όλα τα δεινά. Πρόσεχε, στην καρδιά του βλάκα κρύβονται απάντα. Δεν μπορεί να καταστρέψει τον πλανήτη ο βλάκα. Όταν βάλει μαζί με το βλάκα την αστάθεια και την περιέργεια, τότε έχει μια σίγουρη βόμβα. Πάει λοιπόν η ηλίθια στο σπίτι του Επιμηθέα, κατεβαίνει στο υπόγειο, βλέπει το κουτί, το ανοίγει το κουτί. Βγαίνουν όλα τα δεινά από μέσα και προλαβαίνει και το καπακώνει τελευταία ώρα και κρατάει μέσα το τελευταίο δεινό. Για αυτούς τους ανθρώπους που δεν θυμούνται τη μυθολογία, το τελευταίο δεινό, ξέρετε ποιο ήταν? Η ελπίδα. Στην καρδιά του βλάκα κρύβεται η ελπίδα. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να σκέφτεται ότι θα συμβεί κάτι, αλλά ο ίδιο επιμένει. Εμεί τώρα λοιπόν ψηφίζοντα το 30, το 41% ή το ανταγωνιστικό, δεν ξέρω πόσο είναι το γνωστό κόμμα έτσι με τις αυτές, με τον ηγέτη τον βγαλμένο από τα σπλάχνα της αριστεράς και τα λοιπά. Αν ψηφίσουμε αυτούς, επειδή ο ένας έχει αποδείξει πόσο πιστός είναι στο σύστημα, ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος είναι αριστερός, έτσι, δηλαδή τώρα δεν μπορούμε να το συζητάμε, είναι αριστερός, το έχει δηλώσει, είναι αριστερός, είναι άθεος, προσέχεται και στον Όσιο Δαβίδ ενίοτε, αλλά τέλος πάντων άθεος είναι και αριστερός, δήλωσε τις προάλλες ότι το ΝΑΤΟ είναι ιερό. Δηλαδή ιερό, δεν το συζητάμε καν επομένως. Δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε, είναι σαν τη φωνή του Κυρίου, ό,τι πει. Αν λοιπόν βγούνε αυτοί οι άνθρωποι, είτε οι μεν είτε οι δε, τι πιστεύετε ότι θα κάνουν εάν έρθει εντολή από τα πρεσβείες? Καλά, θα εξυπηρετηθεί η ίδια ατζέντα, προφανέστατα. Αυτοί οι δύο τελεία. Άνθρωποι αν εξυπηρετούν την κάποιοι ίδια ατζέντα. Δεν θέλουν τα παιδάκια τους να ακολουθήσουν τους Γάλλους και άλλους Ευρωπαίους στρατιώτες στην κυμαδομηχανή της Ουκρανίας, μάλλον θα πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται πιο σοβαρά. Αλλιώς όλοι θα την πληρώσουμε, όχι μόνο οι ανόητοι, αλλά και οι υπόλοιποι. Άρα γι' αυτό το λόγο επανερχόμαστε τώρα σε αυτό που είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, είναι ένας σοβαρός λόγος για να χαρακτηριστούν κρίσιμες αυτές οι Βεβαίως. Ευρωπαϊκές, έτσι. Είναι η σύμπλευση αξιωματική της Ευρώπης με το ΝΑΤΟ, είναι η απόλυτη συμμετοχή, γιατί η Ευρώπη έχει χάσει τα πάντα από αυτόν τον πόλεμο ήδη. Πήγαν οι Αμερικάνοι, δεν το λέω εγώ, το γράψαν όλες οι εφημερίδες, και ανατείναξαν τους αγωγούς από τους οποίους έπαιρνε η Γερμανία φυσικό αέριο. Η Γερμανία δεν είπε τίποτα, μόκο. Η Γερμανία που της κατέστρεψε τη βιομηχανική παραγωγή, το βούλωσε και βοηθάει κιόλας. Αν αυτό δεν είναι ενδοτισμός, σκεφτείτε ότι να πω. Ναι. Αν χρειάζεται η Γερμανία έναν ηγέτη που να μπορεί να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι, ας τον βρει από την Ελλάδα. Γιατί και η Γερμανία που μας έχει βάλει μέσα σε αυτή τον φαύλο κύκλο της κατάντιας, γιατί όπως είπαμε και από την αρχή, η εθνική κυριαρχία δεν είναι μόνο στρατηγική και στρατιωτική κτλ. Είναι και οικονομική. Μας έχει βάλει στα μνημόνια με τα μπούνια και δεν συζήτησε ποτέ για τις γερμανικές οφειλές. Μας χρωστάνε, δεν τους χρωστάμε. Και η ιδέα Αγγλία που τώρα το παίζει Brexit και ο παδός του ΝΑΤΟ, να θυμίσω, και κανένας δεν το λέει και αυτό, είχαν πάρει το χρυσό της Ελλάδος να μας τον φυλάξουν. Τον θέλουμε πίσω.
Δεν τον ζήτησε κανένα. Τον έχουν αφήσει και τον φυλάνε μαζί με τα Ελγίνια. Και τα Ελγίνια λένε και πέντε μπαρούφες. Και τον Χρυσό δεν λένε τίποτα. Δηλαδή μιλάμε τώρα για Είναι τρομακτικά ζητήματα, ανθρωπάκια. ναι, είναι ζητήματα που έτσι προκαλούν Τι πάρα πολλά ζητήματα είναι. ερωτηματικά. Συγγνώμη, εγώ τα βλέπω. Είμαι ο σοφός. Δεν είμαι ο σοφός. Είναι μπροστά μου. Λίγο ανάγνωση γραφή να ξέρεις και να Ναι. έχεις το θάρρος να το πεις. Το λέω. Έτσι είναι. Λέμε λοιπόν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ναι στην Ευρώπη, αλλά όχι ναι σε αυτή την Ευρώπη. Χρειάζονται πολύ σημαντικές αλλαγές και πρέπει να γίνουν τομές, έτσι. Πρέπει να γίνουν τομές και εάν δούμε ότι δεν γίνονται, δεν είναι ιερή, θα πρέπει να την εγκαταλείψουμε. Ένα πλοίο που βουλιάζει, μέχρι και τα ποντίκια φεύγουν. Εμείς γιατί να πάμε, τους αγαπάμε. Δηλαδή πότε μας αγάπησαν εμάς οι Ευρωπαίοι? Όταν μας την πέσανε οι Γερμανοί στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όταν δεν μας δώσαν τα κέρδη οι σύμμαχοι της Αντάντ και μας πήραν και τη Μικρά Ασία που μας πούλησαν όλοι, κάναν μυστικές συμφωνίες και οι Γκάγκλοι και οι Γάλλοι και οι Ιταλοί με τον Κεμάλ. Όταν μας πήραν τα μικρασιατικά παράλια, όταν οι Ιταλοί δημιούργησαν και υπερκαινοφανές έθνος της Αλβανίας, γιατί τώρα η Αλβανία δεν υπήρχε στην αρχαιότητα Αλβανία, δεν είναι δημιούργημα των Ιταλών. Αυτή η διπλανή φυλή που τόσο μας αγαπάει, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κατήχε τα Δωδεκάνησα, κατήχε τα Επτάνησα και την Αλβανία, που ουσιαστικά δεν ήταν ποτέ Αλβανία, ήταν η Ήπειρος και μας κόψαν τη μισή Ήπειρο γιατί θέλανε τη σφαίρα επιρροής τους και αυτοί σαν μεγάλη δύναμη που θέλουν να γίνουν. Οι Γάλλοι, τι ακριβώς μας έχουν βοηθήσει, για να μην τραβάω τα μαλλιά μου που δεν έχω. Μάλιστα. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένα θέματα που ο καθένας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάει γιατί είναι ένα μεγάλο παιχνίδι που θέλει να κερδίσει. Εμείς πάμε για να χάσουμε. Πάμε και λέμε, ρε παιδιά, εμείς ήρθαμε εδώ πέρα, τι να σας κάνω, να σας καθαρίσουμε ένα τραπέζι, καμιά τουαλέτα, ξέρω εγώ, να σας μαγειρέψουμε κάτι. Αυτό κάνουμε. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε κάποια χρόνια, τότε ας πούμε γύρω στο 81, που διεκδικήσαμε και πήραμε μεγάλες χρηματοδοτήσεις, το ότι κάποια λωμόγια τους φάγανε είναι ένα άλλο πρόβλημα. Εντάξει, γιατί είπαμε, οι αντίπαλοι είναι εκτός χώρας, οι εχθροί είναι μέσα. Μέσα είναι. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να κάνουμε δουλίτσα. Αλλά μετά ενδοτική, 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 μας έκανε και μαλθακού στο εύκολο χρήμα και τέλειωσε το πανηγύρι. Τα παίρνουμε και τα τρώμε όπως μας αρέσει. Τα παίρνω για χωράφια, παίρνω Mercedes. Τα παίρνω για εργοστάσιο, παίρνω, ξέρω εγώ, μπουτίκ. Δεν ξέρω τι κάνω καθένας που τα φάγε τα λεφτά. Εγώ Πάμε θυμάμαι. λίγο. Ναι, Ναι. ολοκληρώστε. Σας δείχνω. Θυμάμαι πάντα το φως στο τούνελ. Το έλεγε και ο Παπαδρέου, βλέπω φως στο τούνελ. Όλοι, μετά μάθαμε και γινόταν πάρτι. Ποιοι το κάνανε, παιδιά, το πάρτι? Μόνο εμένα δεν είχαν καλέσει αυτό το πάρτι. Μόνο εμείς ήμασταν οι χαζοί. Κάπου γινόταν πάρτι και εμείς το πήραμε. Εμάς μας έλεγε, βλέπω φως στην άκρη του τούνελ. Ζούσαμε τότε. Τα μεταβιά μας τα ακούγαμε. Ναι, έχετε δίκιο. Πάμε λίγο και στα υγειονομικά, λίγο πριν κλείσουμε. Γιατί νομίζω ότι είναι και ο τομέας σας βεβαίως και είστε από τους ανθρώπους που είχατε πει πάρα πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια του κορονοϊού. Οι τελευταίες εξελίξεις με την AstraZeneca δεν ξέρω αν σας κάνουν να νιώθετε δικαιωμένος ή εν πάση περιπτώσει νιώθετε ότι είναι μια εξέλιξη που αναμενόμενη. Δεν ξέρω τι λέτε, κύριε Κουβέλα. Κοιτάξτε, εγώ όπως θυμάστε δεν είμαι προφήτης, ούτε διαβάζω τίποτα. Απλώς βλέπω τα πράγματα και τα ξηγώ. Φαινόταν τι θα γίνει. Το είχα πει από την αρχή. Σας έλεγα δεν πρόκειται ποτέ να πάρουν άδεια. Γιατί? Γιατί αφού ξεπούλησαν δεν θέλουν να κάνουν τις μελέτες. Πώς γίνεται λοιπόν να μην κάνεις μελέτες? Ζητάς να σταματήσει η διαδικασία της άδειας. Αυτό ζήτησαν. Δεν το απέσυραν. Ο κόσμος το έχει καταλάβει λάθος. Δεν ζήτησαν να αποσυρθεί άδεια. Δεν είχαν άδεια. Είπαν, εδώ σταματάμε, δεν θέλουμε να πάρουμε άδεια. Και τη σταμάτησαν. Δεν πήραν άδεια. Να περιμένουμε να γίνει, συγγνώμη που σας διακόπτω, ίσως το ίδιο και με τις άλλες εταιρείες. Αχ, αυτό είναι πάρα πολύ καλό ερώτημα, αλλά δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Οι άλλες εταιρείες ήταν πιο έξυπνες. Οι άλλες εταιρείες δηλαδή βρήκαν μια πατέντα που τη λέμε επικαιροποίηση. Δηλαδή, το πρώτο εμβόλιο δεν έχει πια λόγο να υπάρχει. Άρα λοιπόν λέμε, άσε αυτή τη διαδικασία, πάμε στην επόμενη, το επικαιροποιημένο. Η διαδικασία η πρώτη έχει εγκαταληφθεί ήδη, από εδώ και 3 χρόνια. Πήγαν στο επικαιροποιημένο. Και εκεί ήρθε η επικαιροποίηση, εγκαταλείφθηκε, εγκαταλείφθηκε. Συνεχώς κυνηγάμε μια επικαιροποίηση.
Άρα, άντε Άρα δεν δεν παίρνουμε. παίρνουμε ποτέ άδεια, αυτό λέτε. Ποτέ δεν παίρνουμε άδεια. Απλά Παραμένει λέμε επικαιρότητα. επικαιροποιημένο και καλυπτόμαστε εκεί, χωρίς άδεια. Το Ναι, τώρα έχουμε. επικαιροποιημένο έχει κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο που μπορεί να χρησιμοποιείται. Όχι. Όταν θα αλλάξει ο ιός, όπως μας λένε, τότε το αλλάζουμε κι εμείς. Δηλαδή τρέχα γύρευε και Νίκολο Καρτέρι, που έλεγε και η Μακαρίτσα η μητέρα μου. Άρα όλοι όσοι μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία με τα συγκεκριμένα σκευάσματα είναι εν δυνάμει πειραματόζωα και επίσημα. Είναι πειραματάνθρωποι. Δεν θα ήθελα να Πειραματάνθρωποι, υποβαθμίσω. συγγνώμη, ωραία, Δεν θα πειραματάνθρωποι. ήθελα να υποβαθμίσω τους Εντάξει, ζώα έχετε στη δίκιο, βάση των συγγνώμη. ανθρώπων. Τα ζώα αντιδράνε αν πας να τους κάνεις μια ένεση. Εμείς πάμε μόνοι μας. Με εξαίρεση βέβαια αυτούς που το θέλανε, το θέλουν ακόμα και σου λέω εγώ το θέλω, το πιστεύω, έτσι. Δεν αναφέρομαι σε αυτούς οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους το πίστευαν, ήθελαν και τα λοιπά ή θέλουν ακόμα. Αναφέρομαι σε αυτούς που αναγκάστηκαν. Είναι ιερό τους δικαίωμα. Εγώ πιστεύω, προχθές είδατε μια κόντρα ένας δεσπότης που δεν ήθελε να μπει, να αφήσει ακόμα και το πτώμα μιας κοπέλας που υποτίθεται ότι αυτοκτονίζει να μπει στην εκκλησία. Να. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε να βάζουμε στην εκκλησία όσους πηγαίνουμε το ζόρι να κάνουν εμβόλια. Είναι κανονική αυτοκτονία. Θα πρέπει να τους κάνουμε Και από συνάγωγους. από εδώ και Όπως πέρα είμαστε όμως, εμείς από συνάγωγους. μετά από αυτή την εξέλιξη, δεν θα έπρεπε να κινηθούν νομικές διαδικασίες, κύριε Κούβελ, από τον κόσμο. Έχω δει βέβαια Βεβαίως για θα έπρεπε. μηνύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, 50 και χιλιάδες λέει μηνύσεις κτλ. Ναι, βεβαίως θα έπρεπε, γιατί το έγκλημα των τεμπών μπροστά στο έγκλημα των εμβολίων είναι μάλλον ποσοτικά μικρότερο. Ηθικά είναι τρομακτικό, αλλά ποσοτικά μάλλον έχουμε χάσει πιο πολλούς ανθρώπους με πολλούς τρόπους λόγω της κάκησης διαχείρισης της πανδημίας, την οποία τη διαφημίζουν και στο πιο μεγάλο επίτευγμα. Αυτό είναι το καλό. Δηλαδή, έρχεται ο έμπορος ναρκωτικών και σου λέει: μα είδες τι αναλγητικό σου πούλησα. Μα πέθαναν τόσο παιδιά. Ναι, αλλά είδες τι καλό ήταν. Τι καλό ήταν, οκ. Τι να λέμε τώρα. Ναι. Δεν κινείται όμως, δεν βλέπω τουλάχιστον εγώ να κινείται διαδικασία, διότι ο ίδιος ο κόσμος δεν αντιδράει και προς αυτή την Μα κατεύθυνση. ο ίδιος ο κόσμος ψηφίζει το Μητσοτάκη. Και όσοι δεν ψηφίζουν το Μητσοτάκη, ψηφίζουν τον Κασελάκη. Δηλαδή, πείτε μου ειλικρινά, πόσοι θεωρούν φυσιολογικό να έρθει ένας πιτσιρικάς αγνώστων λοιπόν προσόντων. Ξέρετε τι έχει σπουδάσει ο Κασελάκης? Όχι, Ξέρετε αν δεν έχει θυμάμαι. σπουδάσει? Όχι, δεν Κανείς ξέρω. δεν ξέρει. Νομίζω Μα ότι κανείς δεν ξέρει. ναι. Ούτε ο ίδιος, Χριστιανέ μου, δεν ξέρει. Ναι. Έρχεται λοιπόν ένας άνθρωπος με ένα χαμόγελο και λέει: εγώ είμαι πάρα πολύ καλός και μπορώ να νικήσω το Μητσοτάκη. Δεν μας λέει με ποιον τρόπο θα τον νικήσει. Θα παλέψουν, θα παίξουν σκάκι, θα λύσουν ασκήσεις, θα γδυθούν και θα συγκρίνουν τους Πέρα μύθους. όμως, πέρα από αυτό όμως, κύριε Κούβελα, πέρα από αυτό το ποσοστό που ψηφίζει τον Μητσοτάκη και τον Κασελάκη, υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό που δεν ψηφίζει τίποτα, που απέχει. Λοιπόν, ακούστε, δείτε, εγώ αυτούς τους ανθρώπους που απέχουν τους καταλαβαίνω. Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτούς που ψηφίζουν συνειδητά κάτι άθλιο. Αυτοί που δεν ψηφίζουν, πρώτον θεωρούν ότι δεν υπάρχουν λύσεις. Εγώ ειλικρινά βαθύτατα πιστεύω ότι αν δινόταν σε κάποιον ευκαιρία να ακούσει κάποιους, ίσως εμένα, ίσως κάποιον άλλον, θα καταλάβαινε ότι υπάρχει ελπίδα. Αλλά από τη στιγμή που τα συστημικά μέσα δεν αφήνουν να μιλήσει κανένας, πώς να με μάθει τώρα η γιαγιούλα στο Κατσαπάνκι? Δεν θα με μάθει ποτέ. Από την άλλη, εγώ δεν έχω ούτε την οικονομική άνεση, ούτε τα κομματικά μέσα να μπορώ να ταξιδεύω. Πρώτα απ' όλα, στο δικό μας το κόμμα όλοι είναι εργαζόμενοι. Άρα λοιπόν, πώς θα αφήσουμε τη δουλειά μας να γυρίζουμε γύρω-γύρω όλοι στη μέση ο Μανώλης? Το δεύτερο, πρέπει σιγά-σιγά να γίνουν πυρήνες ανά περιοχή. Έχω λοιπόν, εγώ λέμε τώρα, ένα φίλο στη Ρόδο και λες και ενώ και συνεργάτη, συνοδοιπόρο. Εσείς κάντε ένα πύρινα στη Ρόδο. Ναι, και πού να βρισκόμαστε? Άμα είσαστε 10 άνθρωποι, βάλετε από ένα δεκάρι και νοικάστε ένα διαμέρισμα. Ξέρεις πώς έχουν πάει τα νίκια? Δεν μπορώ να συνεννοηθώ. Λοιπόν, σας πω ένα παράδειγμα. Εάν πάτε σε οποιοδήποτε μικρό μέρος της χώρας, θα δείτε ότι αυτή η παράταξη, πώς τη λένε, Ελλήνων Συνέλευση του ΣΟΡΑ, έχει γραφεία. Ο ΣΟΡΑς έχει καταδικαστεί για απάτες. Είναι ένας άνθρωπος μετριότατης ευφύειας και οτιδήποτε. Πώς έψησε τόσες χιλιάδες ανθρώπους να τους παραχωρήσουν διαμερίσματα και εθελοντική εργασία? Εάν λοιπόν ένας μετρίας δυνατότητας το κάνει, τότε είτε πρέπει να απελπιστούμε να πούμε αυτή είναι η Ελλάδα, τελείωσε, ή πρέπει να πούμε κάπως γίνεται.
Κάποιος λοιπόν που πιστεύει ότι μπορεί κάτι να αλλάξει και έχει ένα μαγαζάκι, μπορεί να το παραχωρήσει με ένα καλό νίκη να κάνουμε και τη δουλειά μας. Δηλαδή, εγώ διαθέτω πάρα πολύ χρόνο από τον εαυτό μου προκειμένου να ασχολούμαι με την πολιτική και να δω τι θα κάνω. Αφήνω τη δουλειά μου. Αφήνοντας τη δουλειά μου, μειώνω το εισόδημά μου. Εγώ δεν χάνω χρήματα. Ταξιδεύω πάνω κάτω με δικά μου έξοδα πάντα. Δεν είναι λεφτά αυτά. Τι να πω τώρα. Δεν μπορώ να συζητήσω τώρα με τον κάθε επικραμένο που βρίσκει σε κάθε λύση 100 προβλήματα. Θα πρέπει, αν θέλουμε να γλιτώσουμε, και επειδή δεν υπάρχει Σούπερμαν, πρέπει να κουνηθούμε, πρέπει να συμμετέχουμε, πρέπει να αντιδράσουμε. Όσο δεν αντιδράμε, δίνουμε χώρο στους άλλους. Τελείωσε το πανηγύρι. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Αν δεν αντιδράσουμε, θα είναι αυτό. Αν αντιδράσουμε, θα γίνει το άλλο. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος που δεν ψηφίζει, πρέπει να του δώσουμε την ευκαιρία να μας μάθει. Και επειδή δεν μας δίνουν τα μέσα, θα πρέπει ο καθένας από εμάς που το πιστεύει να μιλάει και στο διπλανό του. Αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Νομίζω ότι είστε ξεκάθαρος. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο, παρά μόνο να σας ευχαριστήσω θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, εκτός αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Κούβελ. Κύριε Δραγάτη, είναι τόσα πολλά τα θέματα και τόσες πολλές οι λύσεις οι εύκολες, αλλά άλλες τόσες είναι οι λύσεις οι δύσκολες. Δεν είπαμε τίποτα για το μεταναστευτικό, ας πούμε. Το μεταναστευτικό είναι κάτι που η τη χώρα την βαραίνει. Όσο καλός άνθρωπος και να είμαι και όσο να θέλω να πιστεύω ότι δεν είμαι ρατσιστής και τα λοιπά, δεν γίνεται να μην βλέπω το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργεί αυτή η εναπόθεση ψυχών στη χώρα μου. Και τι θα κάνω τώρα, άκουγα προχθές μία εκεί αρχηγό ενός συντηρητικού κόμματος, μιλούσε με έναν τρόπο, λες και χτίζαμε ήδη φούρνους να τους κάψουμε. Συγγνώμη, φταίει το ανθρωπάκι που ψάχνει ένα καλύτερο μέλλον. Δεν θέλω εγώ καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μου. Δεν θέλετε εσύ ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά σας. Δηλαδή αυτό είναι δικαίωμά τους, προφανώς, υποχρέωσή τους. Αλλά μέσα σε αυτά τα ανθρωπάκια μπορεί να υπάρχουν και επικίνδυνοι που έρχονται με Λοιπόν, άλλους σκοπούς. Έτσι. Υπάρχει. Εγώ λοιπόν παίρνω την θέση ότι είναι όλοι καλοπροαίρετοι. Είμαι καλός άνθρωπος και το δικαιολογώ. Εντάξει. Αυτό το πράγμα όμως της παρήσφησης καλών ανθρώπων μέσα στην κοινωνία, καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί πολύ πολύ γρήγορα μια τέτοια αλλίωση του πληθυσμού, αν βάλουμε και την Βέβαια, επιδημικότητα, είναι επικίνδυνο σε ελάχιστα χρόνια δεν θα σαφέστατα. υπάρχει ελληνισμός. Όταν ο άλλος λέει ότι εγώ με την μπούργα είμαι η καλή, την ιατρικά την γδύνεις να την εξετάσεις, είναι μέση μελανιές γιατί της απείς το ξύλο άντρας και ποιος ξέρει πόσοι άλλοι, και παρόλα αυτά θεωρεί πόρνες τις Ελληνίδες οι οποίες βγαίνουν στον δρόμο γυμνές, καταλαβαίνετε ότι το μέλλον του πολιτισμού μας είναι τρομακτικό. Και σας λέω, με τις καλύτερες προθέσεις το λέω, έτσι. Δεν υπάρχουν κατάσκοποι, δεν υπάρχουν πράκτορες, δεν υπάρχουν εγκληματίες, δεν υπάρχουν βιαστές. Είναι όλοι καλοί. Ακόμα και όλοι καλοί να είναι, κινδυνεύουμε. Καταλάβατε. Τώρα, αν βάλουμε Πολύ μέσα και προφανέστατα θα υπάρχουν και πολλοί που είναι και εγκληματίες και κατάσκοποι και όλα, η κατάσταση είναι εκρηκτική. Και αυτό εμείς οι κυβερνήσεις μας το ενισχύουν μέσα σε μια ευρωπαϊκή πολιτική που δέχονται να εισπράττουν χρήματα, κάποια χρήματα, και να αγοράζουν διαμερίσματα όπως κάποιοι ευρωβουλευτές που θυμάστε, για να τα νοικιάζουν σε αυτές τις δομές. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι που παίρνουν αποφάσεις είναι αυτοί που κονομάνε. Είναι αυτές οι ΜΚΟ που κονομάνε. Εμείς δεν μπορούμε να επικεντρωνόμαστε στους καλούς, κακούς, οτιδήποτε μαύρους, άσπρους, πράσινους. Δεν έχει σημασία. Σημασία είναι ο μηχανισμός που τους φέρνει. Ο μηχανισμός που τους φέρνει είναι άθλιος. Ο Όρμπαν στην Ουγγαρία, παρόλο που δεν ταυτίζομαι ιδεολογικά με τον κύριο Όρμπαν, βγήκε και είπε κάτι πολύ ωραίο. Ρε παιδιά, για να έχουμε μη κυβερνητικές οργανώσεις, δεχόμαστε ότι το κράτος δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Όχι, εμείς την κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν θέλω μη κυβερνητική οργάνωση με νοσηλεύτρες, γιατί έχω νοσηλεύτρες στα νοσοκομεία. Δεν θέλω μη κυβερνητικές οργανώσεις για γιατρούς, γιατί έχω γιατρούς στα νοσοκομεία. Γιατί έχω εθνικό σύστημα υγείας. Δεν το καταστρέφω για να δώσω μετά τους λεφτάδες, τους ιδιώτες και τους πλεμπαίους στις ΜΚΟ, γιατί και οι ΜΚΟ από κάπου βγάζουν λεφτά, δεν είναι τα καλύτερα παλικάρια. Άρα λοιπόν, απαγορεύοντας την δράση των ΜΚΟ, γιατί δεν έχουν λόγο να υπάρχουν, δεν τις απαγορεύει γιατί είναι κακή, απλώς δεν έχει ρε παιδί μου να κάνει τη δουλειά, τα κάνουμε μόνοι μας. Και τέλειωσε η υπόθεση. Καταλάβατε, υπάρχουν λύσεις. Άμα λοιπόν αυτούς τους κόψεις στα πόδια, τελείωσε. Πώς να έρθει ο μετανάστης μετά? Δεν τον φέρει κανένας, θα τους παίρνουν από το χέρι και τους περνάνε. Και από το μετανάστη παίρνουν λεφτά και από τα ψάρια μπορεί να παίρνουν λεφτά αυτοί που τους φέρνουν. Είναι θέμα πολιτικής απόφασης.
Και σας λέω, δεν το λέω με κανένα ρατσισμό, κανένας άνθρωπος δεν μου φταίει και τους θεωρώ και καλοπροαίρετους. Ξέρω όμως τη λύση για να γλιτώσουμε από το πρόβλημα, όχι από τους ανθρώπους. Το πρόβλημα είναι οι διακινητές και οι μηχανισμοί τους. Βέβαια, εννοείται, εννοείται. Τελειώσαμε. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό. Είμαστε στους λογικούς, αλλά ξέρετε, ο Κοσμάκης που δεν καταλαβαίνει, ακούει φωνές έτσι ακροδεξιών συντηρητικών, πώς παλιώς προσδίδονται αυτό, δεν είναι να του πετάξουμε, να του κάψουμε. Όχι, εγώ είμαι χριστιανός, δεν θέλω να κάψω κανέναν. Και αυτοί που λένε ότι είναι χριστιανικά κόμματα κτλ., δεν μπορεί τώρα να λένε να κάψουν του άλλου ανθρώπου. Προς Θεού, δηλαδή, μην τρελαθούμε και τελείως. Αχ, αυτά είναι τα θέματα. Σιγά σιγά. Θα μπορούσαμε να συζητάμε για πάρα πολύ ώρα. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Εδώ είμαστε να ξαναπούμε σίγουρα. Ακούστε, για τα μεγάλα θέματα υπάρχουν εύκολες λύσεις. Υπάρχουν άλλα θέματα που δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Και γι' αυτό λόγο χρειάζεται η άποψη του κόσμου. Γι' αυτό θέλουμε να συμμετέχει, να έρθει δίπλα μας. Ό,τι δεν καταλαβαίνει, μπορεί να του το εξηγεί κάποιος που το καταλαβαίνει. Και μπορεί να υπάρχουν πράγματα που εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε. Εμείς μπορεί να μην τα καταλαβαίνουμε. Θα θέλαμε τους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα πραγματικά να έρχονται να μας δηλώνουν το πρόβλημα και να μας δίνουν τις πιθανές λύσεις. Δεν μπορώ εγώ να ξέρω εάν βγάλω την καλλιέργεια λούπινων, αν θα μπει καλλιέργεια, ξέρω εγώ, σιταριού ή σταμναγκά. Δεν το ξέρω. Πρέπει λοιπόν να έρθουν αγρότες που να μας πούν, ξέρετε παιδιά, αυτή είναι η λύση και να την υιοθετήσουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε και την παραγωγή μας καλή, να φύγουμε μπροστά επιτέλους σαν χώρο. Συμμετέχω λοιπόν. Να είστε καλά κύριε Κούβελα, ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Χαιρετώ.